Το κουκί και το ρεβίθι. Μια εκπομπή μαγειρικής που επιμελείται ο πατέρας Καλίνικος Κρίκης και παρουσιάζει σε συνεργασία με την Παρασκευή Σκαρύπη. Καλησπέρα Παρασκευή, καλησπέρα στους φίλους ακροατές. Χρόνια πολλά σας. Να ευχηθούμε. Μια καλή και ευλογημένη χρονιά, γεμάτη υγεία και πολλά μαγειρέματα για όσους ασχολούνται με τη μαγειρική. Καλή χρονιά σε όλους με υγεία. Εδώ λοιπόν στην εκπομπή το Χουκί και το Ρεβίθι, στην πρώτη εκπομπή του 2015, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδροπόλεως, Ράδιο Ελπίδα στους 102 και 3 στα FM. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν Παρασκευή την εκπομπή μας σήμερα με το κομμάτι το δικό σου και την ανάγνωση των μπαχαρικών μας, στο οποίο σήμερα έχουμε Παρασκευή το τζίντζερ. Πολύ ωραία. Ο λόγος σε σένα. Ξερό ή ολόκληρο, ή σε σκόνη μπορεί να θεωρηθεί μπαχαρικό, ενώ φρέσκο είναι μια αρωματική ρίζα που έχει άπειρες μαγειρικές χρήσεις τόσο σε αλμυρά όσο και σε γλυκά πιάτα. Είναι γνωστό από την αρχαιότητα και παρόλο που θεωρείται υλικό της ασιατικής κουζίνας, ήταν και παραμένει πολύ δημοφιλές και στη Μεσόγειο. Το φρέσκο τζίντζερ μοιάζει με πατάτα, μόνο που έχει πολλά μικρά εξογκώματα. Διαλέγουμε τζίντζερ με λαμπερή φλούδα και με σχετικά χαμηλό βάρος. Όταν είναι πολύ ελαφρύ ή ξερό σε διάφορα σημεία, σημαίνει ότι έχει εφυδατωθεί και είναι άχρηστο στο μαγείρεμα. Για να χρησιμοποιήσουμε το φρέσκο τζίντζερ, το ξεφλουδίζουμε και το τρίβουμε στον τρίφτη ή το ψιλοκόβουμε. Καλύτερα να το τρίψουμε όμως, γιατί έτσι παίρνουμε τους χυμούς του και αφήνουμε στην άκρη τις ίνες του. Στη συνέχεια σοτάρουμε με λίγο βούτυρο ή λάδι ή το προσθέτουμε ομό σε σάλτσες για κρέας ή ψάρι, αλλά και σε ντρέσινγκ για σαλάτες όπου χαρίζει μια ιδιαίτερα αρωματική γεύση. Ξερό δίνει απλώς το άρωμά του όπου συμμετέχει. Στην αγορά όμως, στα καταστήματα με τρόφιμα από την Ασία, μπορούμε να βρούμε τις pickles ginger που είναι λεπτές φέτες ginger σε γλυκόξινο σιρόπι. Αποτελούν βασικό συνοδευτικό στο σούσι, ενώ ψιλοκομμένες δίνουν πολύ γλυκιά αρωματική και πικάντικη γεύση σε ντρέσινγκ για θαλασσινά και λευκό κρέας. Οι συνδυασμοί του τζίντζερ στη μαγειρική και τη ζαχαροπλαστική είναι ατελείωτοι. Ταιριάζει με λαχανικά, κρέας, ψάρι και μπορούμε είτε να το σοτάρουμε φρέσκο στην αρχή του μαγειρέματος τριμμένο ή κομμένο σε φέτες όπως εξηγήσαμε παραπάνω, ή να προσθέσουμε ξερό ή φρέσκο τριμμένο στο τέλος του μαγειρέματος. Στη ζαχαροπλαστική συνδυάζεται πολύ με τη σοκολάτα, λευκή ή μαύρη, καθώς και με πολλά μπαχαρικά όπως κανέλα, μπαχάρι, γαρίφαλο και μοσχοκάριδο. Σε πολλές χώρες κάνουν για τα Χριστούγεννα το ψωμί τζίντζερ ή τα gingerbread cookies, στα οποία δίνουν σχήμα ανθρώπου. Πολύ ωραία Παρασκευή και στο σημείο αυτό να περάσουμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε με τις συνταγές μας. Μετά το μουσικό μας διάλειμμα, να περάσουμε στις αλμυρές συνταγές για σήμερα. Οι πρώτες συνταγές για την καινούργια χρονιά. Τι καλό θα μας παρουσιάσετε σήμερα, Πάτερ Καλίνικε? Να κάνουμε μία εύκολη πίτα με λουκάνικα και μπέικον και να κάνουμε και ένα φαγητό αρνάκι με κόκκινο κρασί. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την πίτα Παρασκευή. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 4 φέτες μπέικον, 4 χοιρινά λουκάνικα χωριάτικα, 10 με 12 ντοματίνια τσέρι, είναι αυτά τα μικρά που λέμε, τα σαντορίνης τύπου. Τα πιο μικρά απλώς είναι τα τσέρι, σαν κερασάκια φαίνονται. Μία κουταλιά της σούπας φρέσκο δενδρολίβανο ή ένα κουταλάκι του γλυκού, ξερό αν δεν υπάρχει, καλά τριμμένο να είναι. Και επίσης για τη ζύμη θα χρειαστούμε, ζύμη εννοώ κουρκούτι θα γίνει αυτό, 225 γραμμάρια ρεύρι για όλες τις χρήσεις, μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι, πιπέρι, 4 μέτρια αυγά χτυπημένα, 150 ml φρέσκο γάλα πλήρες και 150 ml μαύρη μπύρα. Οπότε προχωράμε στην εκτέλεσή μας. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 220 βαθμούς, στις αντιστάσεις καλύτερα. Για να κάνουμε τη ζύμη μας τώρα το κουρκούτι, κοσκινίζουμε το αλεύρι,
το αλάτι και λίγο πιπέρι σε ένα μεγάλο μπολ και κάνουμε μια τρύπα στο κέντρο. Ανακατεύουμε μαζί τα αυγά, το γάλα και την πύρα και τα αδειάζουμε στο μπολ με το αλεύρι στο κέντρο. Με μια ξύλινη κουτάλα ενσωματώνουμε το αλεύρι ανακατεύοντας και αναδιπλώνοντας αργά. Αναμειγνύουμε μέχρι να έχουμε μια λία ζύμη και αφήνουμε στην άκρη. Ρίχνουμε μια κουταλιά λάδι σε ένα ρηχό ταψί και το απλώνουμε με ένα πινέλο ή με τα δάχτυλά μας. Τυλίγουμε τις φέτες του μπέικον γύρω από τα λουκάνικα, ζεσταίνουμε μια κουταλιά της σούπας λάδι σε ένα τηγάνι και καβουρδίζουμε τα λουκάνικα για 5 λεπτά μέχρι να ροδίσουν από όλες τις πλευρές. Έπειτα τακτοποιούμε τα λουκάνικα στο ταψί, μοιράζουμε ενδιάμεσα τα ντοματίνια, πασπαλίζουμε με το δενδρολίβανο και ρίχνουμε το κουρκούτι γύρω τους. Ψήνουμε στη μεσαία σχάρα για 20-25 λεπτά μέχρι να φουσκώσει η ζύμη και να ορδίσει. Αυτά Παρασκευή για αυτήν τη συνταγή, πολύ εύκολη και πολύ νόστιμη. Να επαναλάβουμε τα υλικά. Για την πίτα με λουκάνικα και μπέικον θα χρειαστούμε 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 4 φέτες μπέικον, 4 χοιρινά λουκάνικα χωριάτικα, 10-12 ντοματίνια τσέρι, 1 κουταλιά της σούπας φρέσκο δεντρολίβανο ή 1 κουταλάκι του γλυκού ξερό. Και για τη ζύμη θα χρειαστούμε 225 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι, πιπέρι, 4 μέτρια αυγά χτυπημένα, 150 ml φρέσκο γάλα, 150 ml μαύρη μπύρα. Πολύ ωραία Παρασκευή. Ας περάσουμε στην επόμενη συνταγή μας για σήμερα. Η οποία είναι αρνάκι με κόκκινο κρασί και δεντρολίβανο. Λοιπόν Παρασκευή, τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι για 4 με 6 άτομα, ένα μπουτάκι αρνίσιο, 2 ξερά κρεμμύδια, 2 σκελίδες σκόρδο, 2 κουταλιές της σούπας φρέσκο δενδρολίβανο τριμμένο ή μισή κουταλιά της σούπας ξερό αν δεν έχουμε φρέσκο, 2 κουταλιές της σούπας φρέσκο θυμάρι ή μια κουταλιά της σούπας ξερό, μισό φλιτζάνι κόκκινο κρασί, 2 δαφνόφυλλα, 5 κόκκους μπαχάρι σπασμένους, 5 κολοκυθάκια, 5 καρότα, μισό ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο, ελαιόλαδο, αλεύρι, αλάτι και ένα κουταλάκι του γλυκού σπασμένο μαύρο πιπέρι. Οπότε για την εκτέλεση Παρασκευή, καθαρίζουμε το κρέας από τα λίπη του και το κόβουμε σε μικρότερα κομμάτια, τα οποία βέβαια λατοπιπερώνουμε και αλευρώνουμε. Ψιλοκόβουμε τα κρεμμύδια και το σκόρδο και τα σοτάρουμε σε λίγο ελαιόλαδο. Προσθέτουμε το κρέας και το γυρίζουμε για να ροδίσει από όλες τις πλευρές. Κόβουμε τα καρότα και τα κολοκυθάκια σε λεπτές φέτες και τα ρίχνουμε στην κατσαρόλα μαζί με το θυμάρι και τον δεδρολίβανο. Σβήνουμε με το κόκκινο κρασί, αφήνουμε για λίγα λεπτά σε δυνατή φωτιά και προσθέτουμε 2 φλιτζάνια επίσης νερό. Βράζουμε το φαγητό για 1 με 1,5 ώρα σε χαμηλή φωτιά, ανακατεύοντας τακτικά και συμπληρώνοντας λίγο νερό αν χρειαστεί. Όταν μαγειρευτεί το πασπαλίζουμε με ψιλοκομμένο μαϊντανό και το σερβίρουμε. Να επαναλάβουμε τα υλικά. Για το αρνάκι με κόκκινο κρασί και δενδρολίβανο θα χρειαστούμε 1 μπουτάκι αρνίσιο, 2 ξερά κρεμμύδια, 2 σκελίδες σκόρδο, 2 κουταλιές της σούπας φρέσκο δενδρολίβανο τριμμένο ή μισή κουταλιά της σούπας ξερό, 2 κουταλιές της σούπας φρέσκο θυμάρι ή μία κουταλιά της σούπας ξερό, μισό φλιτζάνι κόκκινο κρασί, 2 δαφνόφυλλα, 5 κόκκους μπαχάρι σπασμένους, 5 κολοκυθάκια, 5 καρότα, μισό ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο, ελαιόλαδο, αλεύρι, αλάτι και 1 κουταλιά του γλυκού σπασμένο μαύρο πιπέρι. Πολύ ωραία Παρασκευή. Στο σημείο αυτό να περάσουμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε με το γλυκό μας.
Και μετά το μουσικό μας διάλειμμα, περάσουμε στη γλυκιά συνταγή για την σημερινή εκπομπή. Βεβαίως, Παρασκευή, τάρτα θα κάνουμε με κρέμα πορτοκαλιού και καραμελωμένα πορτοκάλια. Είναι και εποχιακό το Βεβαίως, πορτοκάλι. Βεβαίως, ναι, το φρούτο. Θα χρειαστούμε υλικά. Ένα φύλλο σφολιάτας, οτιδήποτε, οποιασδήποτε εταιρείας, δεν μας πειράζει. Μία κουταλιά της σούπας βούτυρο και μία με δύο κουταλιές της σούπας λιωμένο βούτυρο για το ταψί μας. Τέσσερα πορτοκάλια φιλεταρισμένα, δηλαδή να είναι η ψύχα τους πιο πολύ. Τρεις κουταλιές της σούπας ζάχαρη. Ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα. Για την κρέμα μας θα χρειαστούμε 2 κρόκους αυγών, 50 γραμμάρια ζάχαρη, 1 λίτρο φρέσκο γάλα πλήρες, 80 γραμμάρια corn flour, 2 βανίλιες, 1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα, ξύσμα και χυμό από 2 πορτοκάλια, 50 γραμμάρια βούτυρο και για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε μισή φλιζάνα ζάχαρη άχνη προαιρετικά αν θέλουμε. Οπότε πάμε στην εκτέλεση Παρασκευή. Σε ένα βαθύ τηγάνι ζεσταίνουμε το βούτυρο σε μέτρια φωτιά μέχρι να λιώσει. Προσθέτουμε τα πορτοκάλια και ανακατεύουμε με ξύλινη κουτάλα για 1 λεπτό. Να βουτυρωθούν πρέπει καλά Παρασκευή. Προσθέτουμε κουταλιά-κουταλιά τη ζάχαρη και ανακατεύουμε ελαφρά για 2-3 λεπτά μέχρι να λιώσει και να σκουρίνει ελαφρά, δηλαδή να καραμελώσει, αυτό μας ενδιαφέρει. Αποσύρουμε, ρίχνουμε την κανέλα και το ανακατεύουμε. Τώρα για την κρέμα μας. Σε ένα μπολ ρίχνουμε τους κρόκους και τη ζάχαρη και χτυπάμε καλά με σύρμα. Σε ένα άλλο μικρό μπολάκι ρίχνουμε 2 κουταλιές σούπας γάλα και το corn flour και ανακατεύουμε καλά με ένα μικρό κουτάλι. Σε μια κατσαρόλα ρίχνουμε το υπόλοιπο γάλα και ζεσταίνουμε σε δυνατή φωτιά. Μόλις πάρει μια βράση, χαμηλώνουμε τη φωτιά και προσθέτουμε τα αυγά με τη ζάχαρη, το corn flour, τις βανίλιες, την κανέλα, το χυμό και το ξύσμα πορτοκαλιού. Ανακατεύουμε συνεχώς με το σύρμα για 10 με 15 λεπτά μέχρι να πήξει κρέμα. Αποσύρουμε από τη φωτιά, προσθέτουμε το βούτυρο, ανακατεύουμε μέχρι να λιώσει και αφήνουμε 10 με 15 λεπτά να κρυώσει ελαφρά. Τώρα, προθερμαίνουμε το φούρνο μας στους 170 βαθμούς στον αέρα. Με ένα πιλένο ολίφουμε το ταψάκι μας, 1 με 2 κουταλιές σούπας βούτυρο που θα χρειαστούμε όπως είπαμε στα υλικά μας, λιωμένο, και στρώνουμε το φύλλο σφολιάτας ώστε να καλύψει τον πάτο και τα πλαϊνά. Από πάνω στρώνουμε ομοιόμορφα την κρέμα και ψήνουμε για 30 λεπτά. Απλώνουμε τα πορτοκάλια ομοιόμορφα πάνω από την κρέμα και ψήνουμε για άλλα 10 λεπτά ακόμη. Πασπαλίζουμε με τη ζάχαρη άχνη και σερβίρουμε την τάρτα ζεστή ή χλιαρή. Πολύ ωραία. Να επαναλάβουμε τα υλικά. Την τάρτα με κρέμα πορτοκαλιού και καραμελωμένα πορτοκάλια θα χρειαστούμε ένα φύλλο σφολιάτας, μία κουταλιά της σούπας βούτυρο και επιπλέον μία με δύο κουταλιές της σούπας λιωμένο βούτυρο για το ταψί, 4 πορτοκάλια φιλεταρισμένα, 3 κουταλιές της σούπας ζάχαρη και ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα. Για την κρέμα θα χρειαστούμε 2 κρόκους αυγών, 50 γραμμάρια ζάχαρη, 1 λίτρο φρέσκο γάλα, 80 γραμμάρια corn flour, 2 βανίλιες, 1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα, ξύσμα και χυμό από 2 πορτοκάλια και 50 γραμμάρια βούτυρο. Και για το σερβίρισμα μισό φλιτζάνι ζάχαρη άχνη προαιρετικά. Πολύ ωραία Παρασκευή. Στο σημείο αυτό να ευχηθούμε ξανά στους ακροατές μας να έχουν μια υπέροχη χρονιά, καλή και ευλογημένη, και το 2015 να είναι πραγματικά πάντοτε για όλους με υγεία και αγάπη πάνω απ' όλα. Να χαιρετήσουμε τους φίλους ακροατές, να έχουν ένα καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Καλή χρονιά, καλό απόγευμα. Χαίρετε.